Σύγκαπο. Ότι τοποθετήθηκε ακριβώς το ζητούμενο, γιατί πολιτισμός, τι άλλο είναι παρά η τέχνη να ζει σε πόλη. Έτσι πρέπει. Γιατί, για να αυτή η τεραστώδης διασάλευση της ισορροπίας να αποκατασταθεί. Λοιπόν, από εκείνο τον καιρό μέχρι σήμερα, για να υποδεχθούμε και τον επόμενο μιλητή, θα σταθώ κάπου στη μέση και θα διαβάσω μία πρόταση από ένα κείμενο γύρω στο 1852 που έγραφε «Η καταιγίδα ήταν τόσο έντονη, φούσκωσε το ποτάμι. Η γέφυρα παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να κοπεί η Αθήνα στα δύο». Η είδηση αυτή είχε διαδοθεί από στόμα σε στόμα το 1852 στους κατοίκους της πόλης και είχε προκαλέσει φόβο. Το ποτάμι που είχε φουσκώσει ήταν η σημερινή οδός στα δύο. Καλωσορίζω τον αρχιτέκτονα κύριο Ιωσήφη Βρεμίτη. Πριν από δύο χρόνια δημιούργησε το Δίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών με σκοπό να ενώσει και να ενδυναμώσει τους πολίτες και τις οργανώσεις που μοιράζονται το κοινό όραμα για ένα βιώσιμο ιστορικό κέντρο. Θα μας μιλήσει για το χιλιοτραγουδισμένο ποτάμι της Αθήνας, ύλη σως. Το ποτάμι, η γέφυρα, η σπηλιά, ο ναός, στη συνέχεια της ομιλίας που έκανε ο κύριος. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ την Χριστίνα Φίλιππα για την οργάνωση, την υπέροχη, όλους τους καλεσμένους και ιδιαίτερος τον καθηγητή Φέμελη για τα καλά του λόγια και που ήρθε σήμερα να συνδράμει για αυτό το οποίο μας απασχολεί και είμαστε από αυτούς που πραγματικά ενδιαφερόμαστε τι συμβαίνει στην πόλη και ας έχει καταστραφεί, βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ελπίδα εάν ενωθούμε. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που είμαστε και τόσοι άνθρωποι εδώ και παρακολουθούμε αυτή την ημερίδα και την οργάνωσε η Χριστίνα. Το Ηλισσός είναι μία σε διάρκεια δράση η οποία γεννήθηκε. Ναι. Το Ηλισσός είναι. Κάποιος έκλεισε ένα φως. Με το φως έφυγε και η μικροφωνική. Ναι. Ακούγεται ακόμα, ενώ έχουμε κλείσει κάποια φώτα. Ωραία, σας έχω εδώ μια εικόνα του Cowperd που είναι του 1870, 19ος αιώνας, όπου φαίνεται ο Ηλισσός που φτάνει από τον Ηλιτό προς την πόλη της Αθήνας. Δείχνω τη μεγαλύτερη εικόνα, διότι παρόλο που η δράση μας, η οποία ξεκίνησε το 2010, η Ηλισσός, είναι η συνέχεια δράσεων που ήταν για την προστασία του ναού Ερωτέρας Αρτέμιδος και μετά μεταφερθήκαμε ακριβώς στο φυσικό τοπίο, δηλαδή μπροστά εκεί που ο καθηγητής Θέμελης μίλαγε για τον διάλογο του Πλάτωνα, στην Κήτη αυτή η οποία ακόμα σώζεται. Με αυτή την δράση, εμείς έχουμε... Έχει παρουσιαστεί ένα τμήμα αυτής της παρουσίασης στην Biennale της Αθήνας
που συμμετέχουμε σαν ομάδα πρωτοβουλίας κατοίκων και από εκεί είναι και ο τίτλος «Η λισό στο ποτάμι, η γέφυρα, σπηλιά και ο ναός» και βλέπουμε με πορτοκαλί την σχέση της οδός σταδίου προς το στάδιο. Η Biennale της Αθήνας είναι στην Ομόνια, στο Μπάγκιο, στο κτίριο του Τσίλερ, 2015-2017, και η ομιλία αυτή είχε σαν σκοπό αρχικά να προκαλέσει τους καλλιτέχνες που συγκατοικούμε στο Μπάγκιο να σκεφτούν και να αναλογιστούν αυτόν τον χώρο για να μπορέσει να υπάρξει μια συλλογική συνείδηση και μνήμη τι συνέβη στα ποτάμια μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσει η ομιλία, θα πάμε προς τα πίσω. Εδώ λοιπόν βλέπουμε έναν χάρτη του 1830, στο οποίο φαίνεται η παλιά πόλη της Αθήνας, η πλάκα είναι τα στενά πάρα πολύ μικρά, αντίθετα από αυτό που εμείς πιστεύουμε σήμερα, ότι αυτό που βλέπουμε σαν πλάκα είναι αυτό που ήταν τότε. Βλέπετε ότι ήταν μια πολύ πυκνή μεσαιωνική πόλη, εδώ είναι φαίνεται το Ολυμπείο και φαίνεται ο Ηλισσός. Αν μπορώ να το... Λοιπόν, ο Ηλισσός, εδώ πέρα βλέπουμε και τα θεμέλια του Ναού της Αγροτέρας απέναντι το Ολυμπείο. Αυτή η σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική για το πώς εξελίσσεται. Εδώ είναι μια γραβούρα του Ντόντουελ στον 18ο αιώνα. Εδώ βλέπουμε την Αγία Φωτεινή, όπως την έχει σχεδιάσει ο Χάνσεν. Η Αγία Φωτεινή ήταν ένα πολύ μικρό εκκλησάκι. Και εδώ είμαστε ακριβώς στο σημείο εκείνο που συζητάει ο καθηγητής Θέμελης, που γίνεται ο διάλογος. Κάτω από την Αγία Φωτεινή υπήρχε ένας ναός της Εκάτης, από αυτό το κομμάτι της Αγίας Φωτεινής, γιατί θα δούμε αργότερα ότι υπήρχαν πολλές θέσεις της Αγίας Φωτεινής. Και εδώ είναι η γέφυρα του σταδίου, που τη βλέπουμε εδώ, η οποία δεν υπάρχει πια, αλλά το 1830 υπήρχε. Στην διαδρομή λοιπόν αυτή θα δούμε από την αρχή που η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα μέχρι σήμερα τι έχει καλυφθεί και θα συλλογιστούμε τι μπορούμε να ανακτήσουμε. Εδώ πέρα πάλι σε σχέση με το χάρτη του Κάουπερ, το 1850 φτιάχνεται αυτή η γέφυρα η οποία οδηγεί στο πρώτο νεκροταφείο. 1840 ιδρύεται το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αυτός είναι ο γνωστός Νείλος της περιοχής του Μέτς. Και εδώ πέρα φαίνεται καθαρά η Κίτη εκείνη την εποχή με μια πρόχειρη γέφυρα. Η ίδια η γέφυρα που είδαμε εκεί πέρα βλέπετε ας πούμε πόσο ψηλά είναι. Για να φτιαχτεί αυτή η γέφυρα, ξεκίνησε η πρώτη επίχωση. Ένα πράγμα που δεν γνωρίζουμε και από την προηγούμενη εικόνα, αν είχατε πει, ήταν ένα σχέδιο του Μπεκ. Βλέπετε ότι υπήρχαν ράμπες για να ανέβουν στη γέφυρα. Οπότε για το τεχνικό αυτό έργο, δηλαδή η κήτη του Ηλισσού ήταν πιο μεγάλη ακόμα και από αυτό. Το ποτάμι είχε πολύ μεγάλη έκταση στο σημείο αυτό. Εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία όπου βλέπουμε γυναίκες που πλένουν, εδώ βλέπουμε τα ερείπια της Αγίας Φωτεινής, αυτού της εκκλησίας του Χάνσεν. Και βλέπουμε το ύψος, εδώ είναι που έπεφτε ο καταράχτης. Στο σημείο εκείνο λοιπόν υπάρχει ένας βράχος. Και αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα κρατήσετε στη μνήμη σας, διότι υπάρχουν. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα της περιοχής. Και αυτή η φωτογραφία έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει τραβηχτεί με χρόνο, με ανοιχτό το διάφημα και βλέπετε τον Νείλο
να γυρίζουν τα πανιά του. Και εδώ είναι ένα πανόραμα του Σεμπάχ, όπου φαίνονται και η γέφυρα του σταδίου. Συγγνώμη, αλλά κάνω κάτι. Όπου φαίνονται και η γέφυρα του σταδίου και η γέφυρα του νεκροταφείου και ο μήλος και ο δρόμος της αναπαύσεως. Υπάρχει μια σχέση. Εδώ πιο κοντά. Αυτή η γέφυρα που είδαμε πριν. Γιατί σας δείχνω αυτή τη γέφυρα και σας δείχνω αυτές τις εικόνες. Διότι αυτή η γέφυρα υπάρχει σήμερα. Και θα τη δούμε αργότερα. Αλλά είναι θαμένη. Και εδώ βλέπουμε την Όλγας και βλέπουμε την κήτη του Ηλισσού, την αρχαία. Εδώ πέρα βλέπουμε σε ένα ταξίδι, Γκάσκελ. Εδώ είναι μια σπηλιά. Κάποτε όταν είχα πάει στο χώρο του Ηλισσού με τον καθηγητή Θεαμελή, είδαμε ένα σημείο το οποίο υπάρχει ένα ανάγλυφο του Πανός, αλλά μου είπε ο κύριος Θεαμελής ότι ο αρχικός ναός του Πάνα ήταν σε μια σπηλιά μέσα στο ποτάμι. Εδώ λοιπόν φωτογραφίζεται αυτός ο δημοσιογράφος μπροστά σε αυτή τη σπηλιά. Εδώ βλέπουμε πάλι το σημείο αυτού του βράχου, με το νερό να τρέχει, όταν το νερό ήταν χαμηλό, έτρεχε σε αυτές τις δύο λεκάνες. Και εδώ πάλι. Υπάρχει νερό. 1891 είμαστε τώρα. Έχουμε προχωρήσει περίπου 60 χρόνια από την πρώτη εικόνα. Ακόμα διατηρείται. Εδώ βλέπουμε έναν χάρτη, γιατί έγινε μια πλημμύρα στον Ηλισσό όπου η φύση όλη εξαφανίστηκε με τα νερά, τα δέντρα, η βλάστηση και καταστράφηκε ένα κομμάτι του ναού. Εδώ είναι η Αγία Φωτεινή, η οποία ξεκίνησε ως ένα μικρό εκκλησάκι, ως επέκταση, η καινούρια εκκλησία, αλλά χαμηλή το 1872, είναι στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Και μετά, κάποια χρόνια αργότερα, 1896, μετά την πλημμύρα, αυτό αρχίζει και ανεβαίνει και παίρνει. Και βλέπουμε εδώ πέρα, σε αυτή τη φωτογραφία του Πεγνό, βλέπουμε την εκκλησία, την καινούρια να χτίζεται απάνω στην παλιά. Είναι δηλαδή υποκατασκευή. Γιατί σας το λέω όλα αυτά, γιατί όλα είναι μία επέκταση και μία προσθήκη και ένα μπάζωμα. Σιγά σιγά λοιπόν το ποτάμι αρχίζει και γίνεται κατά κάποιο τρόπο νέα γη. Εδώ βλέπουμε τη Μεσαιωνική Κήτη, βλέπουμε την Όλγας, είναι 1900, εδώ εμφανίζεται και η περίφημη πυραρία του Φίξ, για την οποία την ονόμασε Μέτς, χτίστηκε το 1883 για τη μάχη του Μέτσα, όμως που έγινε δεκαετία του 70 και πήγαινε η αριστοκρατία της Αθήνας εκεί. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το Μέτς, από το οποίο η συνοικία Αρδιτός, που φτιάχτηκε, στην ουσία άρχισε να χτίζεται το 1870, γι' αυτό και το 1972 έγινε η ενορία, αλλά στο σχέδιο πόλεως μπήκε το 1880. Άρα και τότε με τον ίδιο ρυθμό πηγαίναμε. Πρώτα χτίζαμε, μετά έρχονταν η εκκλησία, μετά γινόταν επισήμως σχέδιο πόλης. Και εδώ βλέπουμε την Αγία Φωτεινή πλέον ανεβασμένη, αλλά όχι στη σημερινή της μορφή, γιατί θα δει κανείς ότι έχει τρία παράθυρα, ενώ σήμερα έχει τέσσερα. Οπότε και η Εκκλησία έχει μια συνεχόμενη επέκταση προς την Κήτη. Αρχαία Κήτη του Ηλισσού. Πηγαίνει προς την Όλγας και η επόμενη φωτογραφία
Από την άλλη πλευρά, αρχαία κήτη του Ηλισσού, εγκυβωτισμένη όμως. Αρχίζει πια και αυτή η εικόνα που βλέπουμε, είναι, αυτή η εικόνα είναι ο λόφος του Αρδυτού. Και αυτό είναι η μπειραρία του Φίτσου. Από το πλάι. Δηλαδή, το παρελίσιο τοπίο. Πάλι η βλάστηση. Σκεφτείτε τα αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά. Που σημαίνει ότι η δυνατότητα γύρω από το ποτάμι, έτσι ήταν το τοπίο, αυτή ήταν η φύση. Δεν είναι πολύ μακριά από έναν παράδεισο που περιέγραφε ο Πέτρος ο Θέμελης. Εδώ λοιπόν είμαστε στις αρχές του αιώνα. Πάλι δηλαδή γυμνώ το τοπίο στο ποτάμι. Βλέπουμε ότι το ποτάμι γυμνώνεται, ξεγυμνώνεται. Δεν θέλω να κρατήσω πολύ γιατί υπάρχουν και επόμενοι ομιλητές. Και θα προχωρήσω. Εδώ είμαστε 1920. Και με ενδιαφέρει αυτή η φωτογραφία για διάφορους λόγους. Πρώτον, ο χάρτης ο οποίος είναι του Γεωργιάδη, είναι ένας χάρτης του 23 και βλέπουμε ότι εκεί που είναι το τένις, το Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και τα λοιπά, αυτά έχουν αφαιρεθεί παρόλο που έχει γίνει η Ολυμπιάδα το 1896 και έχει γίνει πάρκο. Έχουν θάψει την αρχαία κήτη, την έχουν ενσωματώσει μέσα στο πάρκο, όμως έχουν φέρει εδώ στην μεσαιωνική κήτη τη ροή του ποταμού και διατηρούν το θέατρο, το υπαίθριο το οποίο υπήρχε εκεί. Οπότε όλος αυτός ο χώρος τον αντιλαμβάνονται ως έναν κήπο, ως ένας δημόσιος χώρος, ανοιχτός, προσβάσιμος προς όλους. Το 23, το όραμα. Επίσης το άλλο που έχει ενδιαφέρον είναι αν κοιτάξουμε πολύ ψηλά στο χάρτη, υπάρχει η οδός Αρτέμιδος Αγροτέρας. Είναι αυτό που σήμερα είναι η Βασιλέως Γεωργίου. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτός ότι το φανταζόντουσαν κάποτε εκεί, τον ναό της Αγροτέρας και την περιοχή, την άγρα περιοχή. Προς εκεί πέρα, σήμερα είναι η Βασιλέως Γεωργίου. Εκεί πέρα στο... και μάλιστα σκέπασα. Πέρασα πριν γρήγορα, κάτι που ήθελα να σας πω, αλλά προς τα πέρα, απάνω στον Ηλισσό και σε εκείνη την περιοχή είναι ο ναός του Παγκράτη, του Ηρακλή Παγκράτη, Παγκράτιου, στο οποίο οι προηγούμενοι χάρτες τον δείχνανε, δεν ξέρω αν μπορώ να... Όχι, συγγνώμη. Είναι τόσο πλούσιο το υλικό που δεν μου φτάνει ούτε ένας αιώνας. Για να το αποτυπώσω όλο, αλλά θα προχωρήσω. Θα προχωρήσω στην δεκαετία του 30. Η πρώτη εικόνα είναι μέσα από την κήτη και βλέπουμε την Αγία Φωτεινή ψηλά. Η δεύτερη εικόνα είναι η αρχαία κήτη του Ηλισσού, εγκυβωτισμένη με το γεφύρι. Η τρίτη εικόνα είναι μπροστά από το στάδιο, είναι ο Μεταξάς, ο οποίος ονειρεύεται πώς θα το κλείσει τον οχετό. Και πάλι είναι η εικόνα του εγκυβωτισμένου Ηλισσού και βλέπουμε τη γέφυρα του σταδίου. Τώρα εδώ, σε αυτό το χάρτη, βλέπουμε με γαλάζιο την κήτη του Ηλισσού. Αυτό που στρίβει είναι η αρχαία κήτη. Το άλλο είναι η μεσονική. Συναντούνται, το γκρίζο μπροστά είναι ο βράχος, σε κόκκινο είναι η γέφυρα. Πάνω από την απέναντι πλευρά βλέπουμε τον ναό της Αγροτέρας Αρτέμιδος και το νέο ναό που έχουν βρει στο ίδιο οικόπεδο. Εδώ είναι η γέφυρα, εδώ είναι ο καταράκτης, εδώ είναι ο ναός της τύχης. Εδώ είναι πάρα πολλοί ναοί, θα τους δούμε και σε ένα χάρτη. Αυτή εδώ η εικόνα είναι η εικόνα του ανάγλυφου του Πανός. Αυτό υπάρχει και σήμερα εκεί. Δηλαδή, είναι ακριβώς δίπλα στην Αγία Φωτεινή. Εδώ είναι το ανάγλυφο του Πανός.
Και εδώ πέρα, ξέχασα να σας πω, στο ΜΕΤΣ πιστεύανε πολύ ότι υπήρχαν δύο μήλοι, αλλά δεν είναι. Υπήρχε ο μήλος του ΜΕΤΣ και το δεύτερο κεκλικό χτίσμα, το οποίο το είδαμε στην εικόνα του ΜΠΕΚ αρχικά, είναι το σπήλαιο της Αγίας Φωτεινής. Είναι δηλαδή η σπηλιά της Βυζαντινής Αγίας Φωτεινής, γιατί αυτή η Αγία Φωτεινή γιορτάζει σε άλλη ημερομηνία και είναι τοπική της περιοχής, που ήταν μέσα δηλαδή, το σπήλαιο είναι, εισέρχεσαι από εδώ για το σπήλαιο. Και αν το δει κανείς το κυκλικό αυτό κτίσμα το οποίο εξαφανίστηκε και δεν υπάρχει καμία αναφορά ούτε στην έδρα σπηλολογίας, έχει εξαφανιστεί από την ιστορία του τόπου. Όμως, αυτός ο κύλινδρος που είναι από πάνω είναι ίδιος με την Αγία Βαρβάρα στο Θησίο, που έχει ένα αντίστοιχο σπηλαιώδη ναό, που είχε αντίστοιχα έναν κύλινδρο, έναν τρούλο, ο οποίος εξήχε. Σήμερα αυτό εδώ είναι κάτω από το δρόμο. Ο χρόνος τρέχει. Τρελά. Και εγώ προχωράω. Αυτή είναι η διαμόρφωση στη δεκαετία του... Αυτή είναι η διαμόρφωση στη δεκαετία του 30. Βλέπουμε δηλαδή εγκυβωτίζουν το ποτάμι. Και εδώ αρχίζει, μετά τη διαμόρφωση, βλέπουμε δηλαδή ότι έχουν γίνει αυτές οι νησίδες στο ποτάμι, βλέπουμε ότι έχουν φυτευτεί οι πικροδάφνες. Παρ' όλα αυτά, αρχές της δεκαετίας του 60, ακόμα υπάρχει το ποτάμι, κάτω δεξιά το βλέπουμε. Εδώ αρχίζουν τα έργα του να το κλείσουμε το ποταμό. Εδώ είναι ένας χάρτης του Τραυλού που βλέπουμε γύρω από το σημείο εκείνο για το οποίο εμείς μιλάμε, που είναι εδώ, πόσο πυκνά είναι τα μνημεία. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο εμείς θέτουμε, επειδή σώζεται ακόμα η Κήτη, να κάνουμε ένα άνοιγμα. Δηλαδή, ο Ηλισσός πρέπει να ανοίξει από αυτό το σημείο το οποίο σώζεται η Κήτη, από την πηγή της και από τις εκβολές της. Και σιγά σιγά να αποκαλυφθεί ολόκληρος. Αυτό είναι το όραμα. Εδώ βλέπουμε τη στοά Ολυμπίου που σήμερα έχει κλειστεί και λειτουργεί ως ένα μπαρ, αλλά είναι μια στοά η οποία φτιάχτηκε τότε που έγινε ο δρόμος για να μπορεί να κάθεται κάποιος υπό σκιά και να βλέπει την Ακρόπολη και το Ολυμπίο. Σήμερα νοικιάζεται εκεί που κάποτε υπήρχε ένα καφενεδάκι 10 τετραγωνικά, έχει γίνει 400 τετραγωνικά και νοικιάζεται σε ένα μπαρ. Είναι ένα από τα θέματα. Εικόνες του 1960 και πώς εξελίσσεται η πόλη. Εικόνες του 1970, αυτές είναι τις λύσεις της Καλλιγά, πώς εξελίσσεται και μεγαλώνει η πόλη. Πώς είναι η πόλη σήμερα, εδώ βλέπουμε η ανακάλυψη, επειδή έχουν χαθεί τα αρχεία της Αγίας Φωτεινής, η ανακάλυψη το ότι υπήρχε κάποτε σπηλιά της Αγίας Φωτεινής, είναι διότι μια ωραία μέρα η εκκλησία πήγε και έβαλε ακριβώς δίπλα στο μνημείο του Πάνα αυτή την πιτακίδα. Και καλέσαμε γιατί με κίνδυνο κιόλας να το καταστρέψει, όμως αυτή η πινακίδα μιλάει για την Αγία Φωτεινή στη σπηλιά. Και έτσι εγώ έμαθα, γιατί εγώ είμαι αρχιτέκτον πολεοδόμος στο επάγγελμα, όμως με την ενασχόληση αυτή και πάντα αναζητώ νέες πληροφορίες. Γιατί αυτό που είπε πριν ο Πέτρος ο Θέμελης είναι ότι κοιτώντας προς τα πίσω μπορούμε να βελτιώσουμε το μέλλον. Εδώ βλέπουμε πώς είναι σήμερα οι συνθήκες, η περίφραξη της Μεσαιωνικής Κήτης όπου είναι πάρκινγκ. Ο χώρος της Αγροτέρας με το νέο ναό που έχει βρεθεί κάτω χαμηλά. Σήμερα πώς είναι η γέφυρα κάτω από το ποτάμι. Κάποτε υπήρχαν, πώς είναι μέσα στο ποτάμι που ζούσαν άνθρωποι και μπήκαμε μέσα και καθαρίσαμε. Έχουμε καθαρίσει από το 2009 αρκετές φορές. Εδώ βλέπουμε το τοπίο από ψηλά και στο πεζοδρόμιο εκεί είναι μία από τις πρώτες παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε. Βλέπετε έναν κύκλο. Θέλουμε να ανοίξουμε μία τρύπα στο πεζοδρόμιο ώστε να μπει φως στην άλλη μεριά της γέφυρας
που βρίσκεται κάτω από τον δρόμο. Αυτή η γέφυρα που είδατε εσείς στην αρχή υπάρχει εκεί κάτω, από αυτό το πεζοδρόμιο. Και είναι αυτές οι κολόνες. Υπάρχει ολόκληρη, μαρμάρινη, όπως ήταν, σώζεται. Ο τρούλος της Αγίας Φωτεινής βρίσκεται εδώ, πίσω από τη σπηλιά. Και τελειώνω με μια δράση η οποία ξεκίνησε το Ηλισσός, που τα παιδιά της γειτονιάς ζωγραφίσαν το ποτάμι και το περιφέραμε απάνω στη διαδρομή του. Για να υπάρξει η συνείδηση του κόσμου από πού περνάει ο ποταμός που σήμερα πια δεν το βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ.